τις αξιώσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο κατέθεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ μέσω του μονίμου αντιπροσώπου της, όπου για άλλη μια φορά προβάλλει τις αυθαίρετες θέσεις της για το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, με τον ισχυρισμό ότι δήθεν διαθέτει θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο με την Αίγυπτο, παραβλέπει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν την αναγνωρίζει, με απότερο στόχο αρχικά να την δορυφοριοποιήσει και σε τελευταίο στάδιο να την αφομοιώσει. Αυτά είναι τα σχέδια της Τουρκίας για την Κύπρο, όπως εξάγονται από τις γενικότερες κινήσεις της από τότε που έκανε την εισβολή και κατέλαβε το 39% του κυπριακού εδάφους μέχρι τις μέρες μας. Με το συγκεκριμένο γράμμα, ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας προσπαθεί επίσης να προβάλλει τις ενάντιες στο διεθνές δίκαιο θέσεις της χώρας του όσον αφορά και την ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και τη δυνητική ελληνική ΑΟΣ, απορρίπτοντας την οριοθέτηση της με βάση την αρχή της μέσης γραμμής. Αξίζει πραγματικά να δει κανείς το πλήρες κείμενο αυτούσιο αλλά και μεταφρασμένο, όπως το παρουσιάζει το έγκυρο κυπριακό site, το sigmalive.com, και το οποίο κείμενο αποτελεί άλλη μια απόδειξη των συνεχών προσπαθειών της Άγκυρας να φτιάξει ένα δικό της διεθνές δίκαιο που θα την εξυπηρετεί απόλυτα στην προσπάθεια υφαρπαγής τμήματων τόσο της κυπριακής ΑΟΣ όσο και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και δυνητικής ΑΟΣ, την οποία ελληνική ΑΟΣ ελπίζω η γενιά μας να είμαστε εν ζωή όταν οριοθετηθεί και να μην γίνει αυτή η οριοθέτηση 2-3 γενιές μετά, τόσο που βλέπουμε όλοι ότι το αναβάλουμε.